Γιατί είσαι καλύτερα από άποψη υγείας, πώς είσαι? Είμαι καλύτερα, είναι σχετικό. Είναι μια ασθενεία που είναι, έχει τα πάνω, τα κάτω και εντάξει. Έμαθες να το χειρίζεσαι εσύ? Έμαθα, ναι. Ναι. Γιατί θέλουμε και χρόνο πάντοτε, όποτε έρθει αλλαγή στη ζωή μας γενικότερα. Ναι. Θέλουμε χρόνο, ρε παιδί μου, να ισορροπήσουμε, να τα βρούμε. Ο ψυχολογικός παράγων είναι πολύ σημαντικός. Μένα μου λες, Ανδρέα. Είμαι άνθρωπος που με επηρεάζει ιδιαίτερα η ψυχολογία στα πάντα. Mm-hmm. Έτσι είσαι κι εσύ? Έχω αρκετή δύναμη για να τα αφήσω να με καταβάλουν. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί για να... Ανδρέα, απλά κάνε λίγο το μικρόφωνο ελαφρώς κάτω. Ελαφρώς κάτω. Χωρίς να θέλω να σε διακόψω, να κόψω τη ροή. Απλώς σε κάποιες περιπτώσεις... Mm-hmm. Για τις πρώτες μέρες, εντάξει, είναι το πρώτο σοκ που παθαίνεις, αλλά μετά το πετάς και αφήνεις τα καλά. Προσπαθείς να κρατήσεις τα καλά για να μπορέσεις να επιβιώσεις και να συνεχίσεις. Επειδή είσαι από τους ανθρώπους που αγαπά ο κόσμος και θέλει να βλέπει, καμιά φορά τον ανοίγεστε εσείς οι άνθρωποι του θεατρικού κόσμου και να λέτε στον κόσμο να μοιράζεστε πράγματα, νομίζω ότι δίνετε δύναμη. Εσύ πώς αντιμετωπίσεις γενικά, πώς ανακάλυψες καταρχήν ότι κάτι δεν πάει καλά, τι ένιωθες, τι αισθάνεσαι? Ένιωθα φοβερούς πόνους και ατονία χωρίς λόγο. Πήγαινα στο γιατρό, έκανα πάρα πολλές εξετάσεις. Μου λέγανε ότι κάποιοι ότι είναι σκλήρυση, ότι κάποιοι δεν είναι. Άρα δεν μπορούσα στην αρχή να ξέρουμε σιγουριά. Ναι. Αν ήταν κατά περνούσε τα χρόνια βέβαια. Ναι. Και εξακολουθούσε το πρόβλημα να υπάρχει. Οπότε πήγα στην Αγγλία και μου είπε ο γιατρός ότι είναι σκλήρυση κατά πλάκας, αλλά... Στην Αγγλία το ανακάλυψε. Ναι. Μάλλον στην Αγγλία επιβεβαίωσες. Διαγνώστηκε. Και από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα το πρώτο σοκ για αρκετό καιρό και μετά πρέπει να κάνεις κάτι, να πεις θα ζήσω με αυτό που θα έρθει, δεν θα ζήσω, τα παρατάς. Εγώ δεν τα παρατάω, αγωνίζομαι για ό,τι αγαπώ και αγαπώ πολύ τον εαυτό μου, οπότε δεν τον πετάω για κάτι που μου έτυχε, αντίθετα. Του δίνω ζωή, νομίζω. Από πού αντλείς δύναμη? Από το Θεό πρώτα απ' όλα και νομίζω το έχω και σαν άνθρωπος. Σου βγαίνει. Ναι, και στην πορεία με τα χρόνια, με αυτά που σου συμβαίνουν, γίνεσαι πιο σκληρός και μπορείς να ανταπεξέλθεις και πιο εύκολα σε δύσκολες στιγμές που σου έρχονται. Άλλαξε σου γενικότερα την καθημερινότητα σου, την κατάσταση, άλλαξε σε ως άνθρωπο, δηλαδή αναθεώρησες κάποια πράγματα, τα είδες με διαφορετικό μάτι? Ναι, έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα και ειδικά με το θέατρο, γι' αυτό και απέχω, ότι το αγαπάω όπως το αγαπούσα, αλλά δεν είναι η ζωή μου. Τώρα είναι η ζωή μου και μετά το θέατρο. Πριν ήταν το θέατρο και μετά η ζωή μου. Και έτσι νιώθω απίστευτα καλύτερα.